Θα μείνουμε στο θέμα που μόλις προηγήθηκε και που είναι παγκόσμια ανησυχία, κυρίως του δυτικού κόσμου, σε σχέση με την έξαρση των κρουσμάτων που μας έρχονται από την Κίνα. Η κινέζικη κυβέρνηση έχει άρει τα περιοριστικά μέτρα και έτσι λοιπόν ξεκινούν ουσιαστικά τα ταξίδια με τον υπόλοιπο κόσμο των Κινέζων πολιτών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και τον Ευρωπαϊκό, τα στοιχεία που λαμβάνονται από την κινέζικη κυβέρνηση είναι ένα αμφιβόλο, όπως λένε οι αρμόδιοι των Βρυξελών, και άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης σε σχέση με τον κορονοϊό και την νέα έξαρση που παρουσιάζει. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών, τον κύριο Δημήτρη Ψευτογκά, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Αν και η Ανατολή του 2023 μας χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Φαίνεται ότι ο κορονοϊός δεν τελείωσε. Καλή χρονιά, κύριε Μαυρίδη, και σε εσάς, στο σταθμό σας και στους τηλεθεατές και σε όσους μας βλέπουν στη Δυτική Μακεδονία και στην Βόρεια Ελλάδα. Ο κορονοϊός, θυμάστε πολύ καλά τι είχα πει, ότι όλες οι κρίσεις αυτές, οι πανδημίες, κρατούν 5 χρόνια. Οπότε να υπολογίζουμε ότι γύρω στο 2024 θα είμαστε σε καλύτερες μέρες. Οι συνεχείς μεταλλάξεις που εμφανίζει δημιουργούν προβλήματα με εξάρσεις και εφέσεις. Βέβαια, ο δυτικός κόσμος έχει ένα πολύ καλό επίπεδο ανοσίας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, γιατί για να εξαλειφθεί η πανδημία χρειάζεται μία συνολική παγκόσμια πρωτοβουλία. Αυτή δεν νομίζω ότι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, γιατί υπάρχουν διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικά συμφέροντα και κυρίως η παγκόσμια κοινότητα με φιδό δίδει αυτά που πρέπει να δώσει, κυρίως ο πλούσιος Βορράς και η Δύση, στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Επομένως, η πανδημία θα αναζωπυρώνεται συνεχώς. Η Κίνα με το 1 δισεκατομμύριο μολύνσεις που θα έχει, σίγουρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εμφανίσεις νέων μεταλλάξεων. Αυτές οι μεταλλάξεις συμβαίνουν γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μολύνσεις. Είναι φυσιολογικό αυτό να συμβεί στην πορεία του ιού. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη Δύση και στον Βορρά της Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, και από εκεί έχουμε έναν ιό ο οποίος έχει αυξημένη μεταδοτικότητα στα 20% περίπου, όπως λένε τα νέα δεδομένα, είναι πιο μεταδοτικός. Όμως όλοι οι ιοί αυτοί κινούνται γύρω στον ιό τον όμικρον 5, ο οποίος, από τον οποίο ιό υπάρχει σημαντική ανοσία στην Ευρώπη και στη Δύση γενικά, μπορώ να πω. Η Κίνα χρησιμοποίησε δικά της εμβόλια, δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητά της, δεν γνωρίζουμε το επίπεδο εμβολιασμών που έχει. Γενικά, όπως είπατε και εσείς, οι πληροφορίες είναι φιδωλές και τίθενται ένα αμφιβόλο. Επομένως, η Ευρώπη και η Δύση, για να αποκτήσουν στοιχεία και οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να τα αποκτήσουν μελετώντας οι ίδιοι τους ανθρώπους της Κίνας, οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και στην Δύση γενικότερα, και αυτό θα συμβεί με τα τεστ, τα οποία νομίζω ότι θα υποβάλλονται όλοι όσοι έρχονται από εκεί. Βλέπετε να έχουμε ανάσχεση των μέτρων, να ξαναγυρνάμε στην υποχρεωτική μάσκα, ενδεχομένως σε κάποιους περιορισμούς ξανά, σίγουρα, καθώς φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου, έχουν αποφασίσει να μην ξανακλείσουν τις οικονομίες. Η μάσκα δεν νομίζω ότι έπρεπε να έχει ξεχαστεί. Κυρίως σε χώρους όπου υπάρχουν συνωστισμοί, σε κλειστούς χώρους, οι ψυχρές αυτές εποχές δημιουργούν ένα κοκτέιλ επικίνδυνων ιώσεων μαζί με τη γρίπη, η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, και τον κορονοϊό φυσικά, αλλά οι οικονομίες δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορούν και πρέπει να κλείσουν. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται είναι τα μέτρα αυτά να μην ξεχαστούν. Η μάσκα έχει σημαντική προσφορά στην πρόληψη, στην ανάσχεση της πανδημίας
και κυρίως τα εμβόλια. Πιστεύω ότι νέα εμβόλια θα ξαναβγούνε και αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες μας λένε, οι ειδικοί, ότι θα πρέπει να κάνουμε και επαναληπτικές δόσεις του ήδη νέου εμβολίου, το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται ως τέταρτη δόση, αλλά μετά την δόση του εμβολίου αυτού του όμικρον 5 να υπάρχει και μετά τρίμηνο νέα αναμνηστική δόση. Έχουμε αρκετή ασφάλεια, μπορώ να πω. Έχουμε αρκετή ασφάλεια, αρκετή ανοσία. Ενδεχομένως όμως, αν θέλετε, αν αδόκιμος ο όρος, ξεθαρέψαμε, θα έλεγα, και σε συνθήκες συνωστισμού δεν παίρνουμε τα μέτρα της ατομικής έτσι προστασίας. Κακώς, κάθε εβδομάδα η πατρίδα μας θρυνεί 130, 150, 160 νεκρούς από κορονοϊό ακόμη. Αυτό βέβαια δεν γίνεται γνωστό. Ο κόσμος κοιτάει μόνο δίπλα του, τι συμβαίνει δίπλα του, δεν βλέπει μπροστά του, δεν βλέπει πιο πέρα τι γίνεται, ούτε και τον ενδιαφέρει κιόλας. Νομίζω έχει υπάρξει μία κόπωση, παραπληροφόρηση αρκετή, η οποία έχει δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα σύγχυσης και δεν μπορεί να δει με καθαρότητα ότι δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει ως σύγχρονες κοινωνίες και τώρα και στο μέλλον. Θα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου θα χρειάζεται οι άνθρωποι να εφαρμόζουν τη λογική και την επιστήμη και να μην επαφίονται αποκλειστικά στα ορμέφητα και στο συναίσθημα. Δεν γίνεται να ζει σε μια κοινωνία με τόσους πολλούς κινδύνους. Η γη μας έχει γίνει ένα παγκόσμιο χωριό. Μετακινήσεις πλέον και οι επαφές μεταξύ των πληθυσμών των ακροτάτων σημείων της γης είναι μια καθημερινότητα. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στη μία άκρη της γης, να το περιμένουμε γρήγορα κοντά μας. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Τα μέτρα αυτά δεν έπρεπε να σταματήσουν ποτέ. Ούτε τα απολυμαντικά, ούτε το απλό πλύσιμο των χεριών και η προφύλαξη να κρατάμε τις αποστάσεις. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς με υγεία.